Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς και μία βασίλισσα που ήθελαν πολύ να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Μια μέρα η βασίλισσα γέννησε ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Πολύ ευτυχισμένος ο βασιλιάς οργάνωσε μία μεγάλη γιορτή προς τιμή της νεογέννητης κόρης του. Ο βασιλιάς κάλεσε στη γιορτή και τις καλές νεράιδες για να φέρουν τα δώρα τους στη μικρή πριγκίπισσα. Εκείνη την εποχή στο βασίλειο ζούσαν 13 νεράιδες. Επειδή όμως ο βασιλιάς είχε μόνο 12 χρυσά πιάτα, αποφάσισε να μην προσκαλέσει τη μία από αυτές. Την ημέρα της μεγάλης γιορτής, το παλάτι ήταν στολισμένο με λουλούδια και όλοι πήγαιναν να δουν το νεογέννητο. Μετά το δείπνο, μία-μία οι νεράιδες έδιναν στην πριγκίπισσα τα δώρα τους. Ομορφιά, εξυπνάδα, αρετή και άλλα πολλά. Και ενώ η βραδιά κυλούσε όμορφα, ξαφνικά εμφανίστηκε η 13η νεράιδα, η οποία είχε θυμώσει πολύ που δεν την προσκάλεσαν. Πήγε λοιπόν κοντά στο μωρό και είπε με δυνατή φωνή: «Όταν η πριγκίπισσα γίνει 15 χρονών, θα τρυπήσει το δάχτυλό της σε ένα δράχτη και θα εξαφανιστεί». Τότε η 12η νεράιδα, που δεν είχε δώσει ακόμη το δώρο της στη μικρή, είπε: «Δεν μπορώ να λύσω όλα τα μάγια, μπορώ όμως να τα αλλάξω. Αντί να εξαφανιστεί η πριγκίπισσα, θα κοιμηθεί για 100 χρόνια». Για να προστατεύσει την κόρη του, ο βασιλιάς διέταξε αμέσως να καταστραφούν όλα τα αδράχτια που υπήρχαν στο βασίλειο του. Ο καιρός περνούσε και η πριγκίπισσα μεγάλωνε και ομόρφαινε. Την ημέρα που έκλεινε τα 15 της χρόνια, ανέβηκε σε έναν από τους πολλούς πύργους του παλατιού. Εκεί είδε μία πόρτα με ένα σκουριασμένο κλειδί. Η κοπέλα γύρισε το κλειδί και η πόρτα άνοιξε. Σε ένα μικρό σκαμνάκι καθόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που έγνεφε με το αγράχτη της. «Γεια σου γιαγιά», της είπε η πριγκίπισσα. «Τι είναι αυτό που κρατάς?», τη ρώτησε και άπλωσε το χέρι της να πιάσει το αδράχτη. Πράγματι, μόλις η κοπέλα άγγιξε το αδράχτη, τρύπησε το δάχτυλό της και πραγματοποιήθηκε η κατάρα. Η όμορφη πριγκίπισσα βυθίστηκε αμέσως σε ένα βαθύ ύπνο. Ο πατέρας της τότε διέταξε να τη βάλουν να ξαπλώσει σε ένα όμορφο κρεβάτι με πολλά λουλούδια και το βασίλειο βυθίστηκε στο πένθος. Η καλή νεράιδα που είχε αλλάξει την κατάρα άγγιξε με το ραβδί της όλους τους κατοίκους του παλατιού και βυθίστηκαν και αυτοί σε ένα βαθύ ύπνο μαζί με την όμορφη πριγκίπισσα. Για να προστατέψει το παλάτι, η νεράιδα το κάλυψε με ένα δάσος από πυκνούς θάμνους και το μόνο που ξεχώριζε ήταν οι δύο ψηλοί πύργοι. Οι κάτοικοι του βασιλείου έμαθαν τι είχε συμβεί στην άτυχη πριγκίπισσα που την ονόμασαν «Ωραία Κοιμωμένη». Κόντευαν να συμπληρωθούν τα 100 χρόνια όταν ένας όμορφος πρίγκιπας που είχε ακούσει την ιστορία αποφάσισε να ψάξει και να βρει την Ωραία Κοιμωμένη. Ο πρίγκιπας έφτασε στο κάστρο και οι θάμνοι άνοιγαν στο πέρασμά του. Έτσι σχηματίστηκε ένα μονοπάτι που τον οδήγησε στην πύλη. Στο παλάτι επικρατούσε μία απέραντη σιωπή. Είχε έρθει όμως η ώρα να ξυπνήσει η Ωραία Κοιμωμένη. Μόλις μπήκε στο δωμάτιο που βρισκόταν η πριγκίπισσα, ο νεαρός πρίγκιπας δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Ήταν τόσο όμορφη που έσκυψε και τη φίλησε. Το φιλί έλυσε τα μάγια. Η Ωραία Κοιμωμένη ξύπνησε από το βαθύ ύπνο και μαζί της ξύπνησαν και όλοι οι κάτοικοι του παλατιού. Οι δύο νέοι παντρεύτηκαν και έζησαν μαζί ευτυχισμένοι για όλη τους τη ζωή.